Έλσα Βέρτμαν. Ήμουνα μια χωριάτα από τη Γερμανία. Γαλανομάτα, Ρούσα, χαρούμενη και γεροδεμένη. Και το πρώτο μέρος που δούλεψα ήταν στο Τόμας Γκριν. Μια καλοκαιριάτικη μέρα που εκείνη έλειπε, αυτός μπήκε κρυφά στην κουζίνα και με πήρε ίσια στην αγκαλιά του και με φίλησε στο λαιμό καθώς γύρισα το πρόσωπο. Έπειτα κι οι δυο, κάναμε τους αδιάφορους για εκείνο που γίνε και έκλαιγα για εκείνο που θα πάθαινα. Κι όλο έκλαιγα, καθώς το μυστικό μου φανερωνόταν. Μια μέρα, η κυρία Γκριν είπε πως το κατάλαβε και δεν θα μου έκανε φασαρία και καθώς ήταν άκληρη θα το υιοθετούσε. Αυτός της είχε δώσει κομμάτι γης για να την ησυχάσει. Έτσι, κλείστηκε στο σπίτι και έστειλε μαντάτα γι' αυτό τάχα που περίμενε. Κι όλα πήγανε καλά και το παιδί γεννήθηκε. Μου στάθηκαν τόσο ευγενικοί. Αργότερα, παντρεύτηκα τον Γκας Βέρτμαν και τα χρόνια περνούσαν. Όμως, στις πολιτικές συγκεντρώσεις, όταν οι διπλανοί μου νόμιζαν πως έκλαιγα με τη ρητορική του Χάμιλτον Γκριν, δεν ήταν έτσι. Όχι. Ήθελα να πω, αυτός είναι γιος μου. Αυτός είναι δικό μου παιδί.